Να κάνει μια δήλωση, παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα να παρουσιάσω του καλεσμένου μα. Σταύρο Κοντονή, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινώ ανάποδα, κύριε Χατζηδάκη, γιατί γιορτάζει Ζάκυνθο σήμερα. Α, γι' αυτό. Με το Αγίου Διονυσίου σήμερα. Αλλιώ δεν θα ήταν θεσμικό. Θα πούμε θα είχα πολλά εδώ πέρα ανατροπή. Λοιπόν, γιορτάζει. Χρόνια πολλά στον Ισή σα. Και στου νιόνιου και Διονύσει σα. Λοιπόν, και Κωστή Χατζηδάκη από τη Νέα Δημοκρατία εδώ. Απλά τα πράγματα σήμερα. Ψάχνουμε αριθμού. Κύριε Χατζηδάκη, ακούω. Σημειώνουμε σήμερα. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρετε εσείς. Άλλωστε, τα έχουμε μετρήσει απ' έξω και από μέσα. Θα δούμε τώρα το απόγευμα πόσες ψήφοι θα συγκεντρωθούν. Δεν θα εκλεγεί σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας, φυσικά, γιατί χρειάζονται 200. Αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν νομίζω ότι θα πιάσουμε και το νούμερο των 180, θα είμαστε αρκετά παρακάτω. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για να μην μασάμε τα λόγια μας, μεταξύ της πρώτης και της τρίτης ψηφοφορίας. Ναι. Ποιο κλίμα θα δημιουργηθεί οικονομικά και πολιτικά και πόσοι συνάδελφοι στη Βουλή θα το εκτιμήσουν αυτό το κλίμα ή όχι. Ωστόσο, η διαφορά στην πραγματικότητα. Η διαφορά είναι 160, διαφορετικό αν είναι 165, διαφορετικό αν είναι 167. Έτσι, όλα έχουν τη σημασία τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι περισσότερο για το μυαλό των δημοσιογράφων. Η βασική επιλογή είναι σταθερή. Δηλαδή, τώρα σε πρώτη φάση, εμείς οι βουλευτές τιθέμεθα ενώπιον των ευθυνών μας. Για μένα αυτό σημαίνει θα ακολουθήσουμε ένα δρόμο υπευθυνότητας, σοβαρότητας, το δρόμο της Ευρώπης, έτσι ώστε να εκλεγεί πρόεδρος, ή θα αναζητήσουμε με πρόωρες εκλογές το δέντρο με τα λεφτά το οποίο υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και πέρα, εάν αυτό δεν γίνει, θα αποφασίζουν οι πολίτες. Και να σας το πω και από την αρχή, εγώ βλέπω να στο κλίμα τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά και από τις δικές μου επαφές, βλέπω το πράγμα να αλλάζει και έχω μια αισιοδοξία ότι αν πάμε σε πρόωρες εκλογές, τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά. Άμα αλλάζει κάτι πρόωρες εκλογές, κερδίστε τότε. Όχι, δεν. Έτσι. Υπάρχει αυτό. Πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, διότι πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι συνεχίζεται μια προσπάθεια εξυγίανσης της οικονομίας και τώρα που φεύγουμε από τον οικονομικό χειμώνα. Γιατί υπάρχει κάτι κρίσιμο. Να σας πω τι πιστεύω. Ακόμα και η ίδια κυβέρνηση να προκύψει από τις κάλπες, δεν θα είναι θετικό για την οικονομία, με την έννοια ότι όλη αυτή η αναταραχή, προεκλογική περίοδος, ανασφάλεια κτλ., σίγουρα δεν βοηθάει την προσπάθεια την ευρύτερη που κάνουμε. Γιατί το ταυτίζουμε έτσι με αναταραχή? Στολίσατε κι εσείς, συμμετείχατε στο στολισμό του δέντρου με τα χρήματα, που λέει ο κ. Χατζηδάκης. Δεν συμμετείχα σε κανένα στολισμό, κανένα δέντρου πάντως. Ναι. Αυτό λέει, τάζεται. Δέντρο με χρήματα. Όχι. Αλλά πριν τάξουμε. Γνωρίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει μικρό καλάθι. Ακριβώς έχουμε μιλήσει για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Πείτε μας αριθμό, κύριε Κοντονή, σήμερα. Δεν θα σας πω αριθμό. Νομίζω ότι πέραν από αυτά τα οποία έχουν δηλωθεί και γνωρίζετε με έναν τρόπο σαφή και καθαρό, κανένας δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι εκεί θα κοιμαθούν. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει περίπτωση την τελευταία ψηφοφορία να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα βλέπουμε, πάμε σε εκλογές. Πάμε σε εκλογές. Οι πάντες το γνωρίζουν τώρα, κύριε Κούτρα, αυτό το πράγμα, έτσι. Οι πάντες το γνωρίζουν, άλλο αν δεν το ομολογούν. Ότι οι εκλογές είναι βέβαιες. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει αυτή η σεναριολογία του τρόμου και του φόβου, διότι της κυβέρνησης της τέλειωσαν τα επιχειρήματα και το μόνο που κάνει είναι να τρομάζει και να φοβίζει την κοινή γνώμη και τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για την κυβέρνηση η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη από τον τρόμο και το φόβο τον οποίο προσπαθεί να ενσπείρει. Δεν θα πω ότι σας τρομάζουν, γιατί θα μου πείτε όχι. Σας προβληματίζουν τα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο και οι δηλώσεις αξιωματούχων, αντιδηλώσεις? Die Welt, Bank of America. Εγώ JP προσωπικά Morgan. Έτσι για σας λέω την προσωπική μου γνώμη, αν πάμε λίγο πίσω στις εκλογές του 12, τα ίδια είχαμε δει. Το 12 είχαμε δει μέχρι και καταχωρήσεις στα ελληνικά σε γερμανικές εφημερίδες, ότι δεν πρέπει να εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να πάω όμως λίγο πίσω για να θυμηθούμε ότι το 1991, δεν κάνω λάθος, όταν ετέθη θέμα εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη η οποία... Το 90 λέτε. Το 90. Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το παίξαμε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα. Πολύ ωραία. Να σας πω γιατί δεν είναι ωραία. Να σας πω γιατί δεν είναι ωραία. Γιατί έχουμε πάρει ένα απόσπασμα από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τότε και είναι σαν να ακούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα. Ακούστε. Και είναι η μέρα της μαρμόνιλης για πολιτική αβεβαιότητα και για οικονομική κρίση και πολύ πιο οικονομική κρίση. Γιατί το λέγανε τότε? Τότε, αν θυμόσαστε, εγώ θυμάμαι και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, πρέπει να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα, και τότε ήταν έντονα. Αν θυμόσαστε, τότε η κυβέρνηση Ζολώτα είχε έντονα φαινόμενα να αντιμετωπίσει πληθωρισμού. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία, η οποία
ακολούθησε τότε αυτή την τακτική, η οποία ήταν συνταγματικά ορθή, να κατηγορεί σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει το ίδιο και δεν είναι συνταγματικά ορθό αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, διότι ξέρετε, η αξιοπιστία είναι αυτή η οποία προσδίδει κύρος και στο πολιτικό προσωπικό και στο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν τότε αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία και δεν πρότεινε πρόεδρο και ψήφιζε παρόν να είναι καλά γεναμένα και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κόμμα που θέλει την, την αποσταθεροποίηση, που θέλει καταστάσεις περίεργες για την οικονομία και ούτω καθεξής. Κύριε Χατζηδάκη, αφού απαντήσατε στον κύριο Κοντονή, θα ήθελα να μου πείτε, επειδή το θέσατε εσείς δηλαδή, είπατε σε 15 μέρες, ας πάμε το καλό σενάριο για εσάς, ότι εκλέγετε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά, αυτό το πακετάκι που θα έρθει, γιατί χρειάζεται ψήφο στη Βουλή, θα αρχίσουν πάλι οι διάφοροι βουλευτές να λένε «Μα εγώ δεν το ψηφίζω, ίσως να» και τα λοιπά, και θα έχουμε πάλι αυτή την αναστάτωση. Λοιπόν. Γιατί δεν θα έχει. Εννοώ και να βγάλετε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πώς θα πρέπει να το νομοσχέδιο. Αν συνεχίσουμε με αυτήν την κουβέντα, πάλι σε εκλογές θα πάμε για άλλο λόγο. Ευθέως σας λέω ότι και στο καλό σενάριο για μας και για τη χώρα, θέλω να πιστεύω, καλό σενάριο, δηλαδή για την εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας, φυσικά η χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί με αποφασιστικότητα, με καθαρές λύσεις και με προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε με την ακινησία. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να σημειώσω σε σχέση με αυτά, για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κοντονής, ότι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν το έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση. Ασφαλώς η κυβέρνηση έκανε τις επισημάσεις της, όπως είχε υποχρέωση να κάνει. Δεν γίνονται κάποιες άστοχες. Έχουν τοποθετηθεί όμως μια σειρά από αναλυτές, έχουν τοποθετηθεί στελέχη funds και τα λοιπά και τραπεζών μετά την επίσκεψη του κυρίου Σταθάκη και του κυρίου Μιλιού στο Λονδίνο και τοποθετήθηκαν με αρνητικό τρόπο. Mm-hmm. Τοποθετήθηκε ο διεθνής τύπος. Όλοι αυτοί δεν συμμετέχουν σε μια διεθνή συνωμοσία εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ της κυβέρνησης. Αλίμονο, αν είχαμε τέτοιες δυνατότητες, αυτή την ώρα θα μιλάγαμε για μια κυβέρνηση υπερδύναμη. Φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ. Φοβούνται οι αγορές του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, όπως και να το μετρήσουμε, είναι ένα κόμμα. Μιλάμε για μεγάλα κόμματα που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης. Κόμμα εξουσίας εννοώ. Mm-hmm. Ακόμα και Ποδέμος στην Ισπανία, τους οποίους επικαλείται, έχουν πει ξεκάθαρα πρόσφατα ότι θέλουν να κυβερνήσουν σαν μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακούει σοσιαλδημοκρατία και βγάζει σπυράκια. Οι Ποδέμος έχουν πει ότι δεν θα κάνουν. Όχι, αντίθετα, συζητάνε για συνεργασία με την Ενωμένη Αριστερά που συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι Ποδέμος έχουν πει ότι δεν θα κάνουν επανακρατικοποιήσεις. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει μπλέξει μόνος του. Δηλαδή λέει πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα και για τη χώρα φυσικά, αλλά και για τον ίδιο. Το είδατε ότι και μένετε σε αυτό να το κάνει, φαύλο κύκλο θα έπρεπε να κάνει μια στροφή, σε πιο ρεαλιστικές θέσεις. Διότι δεν υπηρετεί τίποτα αυτή η στάση. Τίποτα. Δηλαδή, θα κρυθούν και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ χτες. Και σε αυτό εδώ το κανάλι. Να λέει για ειδικά δικαστήρια. Για ποιο λόγο? Γιατί τα 2/3 της Βουλής αποφάσισαν να στηρίξουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Θα ενοχοποιήσουμε και τη γνώμη. Μα αυτό δεν είναι καν δημοκρατικό φυσικά. Αλλά πέραν του ότι δεν είναι δημοκρατικό, δείχνει και μια επιπολαιότητα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, κύριε Κοντονή, γι' αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, εμείς έχουμε πει ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει την αλήθεια. Γι' αυτό που έταξε ο κύριος Σαμαράς στον ελληνικό λαό, που το έχει υποσχεθεί με έναν τρόπο κάθετο και θα έλεγα απόλυτο, ότι η μόνη εξεταστική, η πρώτη μία και μόνη εξεταστική για το μνημόνιο, αυτή θα την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μάθει ο ελληνικός λαός πώς μπήκαμε στο μνημόνιο, γιατί ξέρετε, τώρα ξαναβλέπουμε το σενάριο αυτό που είχε παιχτεί. Πότε είχαν εκτοξευθεί τα σπρέντ, τα επιτόκια. Εμείς είπαμε ότι για Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό άλλο είναι η θέση του κόμματος. Επιτροπή, άλλο ηθικό δικαστήριο. Για το κλείνω. Και θέλω να πω ότι δεν βλέπουμε τώρα εδώ. Και για τον κύριο Δήμο, ο οποίος είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή σήμερα, ήταν υπουργός των εσωτερικών. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που κάτι τέτοιο έχω την εντύπωση ως δικηγόρος. Και ο Κώστας δικηγόρος είναι, μπορεί να το. Είναι προσωπική προφανώς η άποψη του κ. Μητροπούλου. Δεν συμφωνείτε με την άποψη του κ. Μητροπούλου. Δεν θέλω να πω αν συμφωνώ και δεν θέλω να σχολιάσω γνώμες συναδέλφων και απόψεις. Λέω ποια είναι η άποψη του κόμματος. Εμείς έχουμε πει για Εξεταστική Επιτροπή και το λέω αυτό διότι ζούμε μέρες του 2010.
Αν θυμόσαστε, μόλις είχε πει ο κύριος Παπακοσταντίνου, υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, για τον Τιτανικό, τότε τα σπρετ είχαν εκτιναχθεί και τα επιτόκια. Σήμερα δε, με αυτή την τρομολαγνία και το φόβο που εκτοξεύει η κυβέρνηση κατά του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε ότι βρεθήκαμε με, αυτό το, με μια χαοτική κατάσταση. Αλλά γι' αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση στην οικονομία. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω οι κυβερνητικέ δηλώσει οι οποίε τροφοδοτούν αυτό το κλίμα. Ένα πολύ απλό συλλογισμό για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατέ μα. Πολύ σύντομα. Τον Απρίλιο η κυβέρνηση, τον Απρίλιο που πέρασε, βγήκε στις αγορές, δανείστηκε. Που ήταν και το πρώτο βήμα για να βγούμε από το μνημόνιο. Διότι στο μνημόνιο μπήκαμε γιατί δεν μπορούσαμε να δανειστούμε. Εάν μην υποθέσουμε. Δηλαδή, όχι, πολύ απλά. Αυτό το πράγμα σιγά, σιγά, να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Ήταν για γέλια. Σας το λέγανε να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Εάν βγήκαμε στις αγορές και δανειστήκαμε. Όπως βγήκατε, άστε το. Και δανειστήκαμε. Μην προσχωρήσουμε στο δόγμα, αν δεν μας βολεύει η πραγματικότητα. Τόσο το χειρότερο για την ίδια την πραγματικότητα. Να ολοκληρώσω το συλλογισμό. Ήταν μια ιστορία προεκλογική αυτή. Εάν υποθέσουμε ότι δεν είχαμε αυτή την ώρα την προεδρική εκλογή και η κυβέρνηση αδιατάρακτα θα μπορούσε να κυβερνήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι τώρα δεν θα μπορούσαμε να ξαναβγούμε στις αγορές. Στις αγορές δεν βγαίνουμε. Πήγατε να βγείτε το καλοκαίρι και καταβυθιστήκατε. Γιατί μπήκαμε στον κύκλο της αβεβαιότητας λόγω της προεδρικής εκλογής και γιατί ακόμα και ο ήχος του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις ως πιθανή κυβέρνηση τρομάζει τους πάντες. Τι να κάνουμε δηλαδή, να καταλάβουμε μας. Όχι, να καταλάβουμε τις εκλογές. Όχι, φυσικά. Να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ γιατί δεν τον θέλουν οι αγορές. Όχι, φυσικά. Δεν είμαστε τόσο συμπαθείς σε αυτούς τους φίλους από την Ευρώπη. Δεν λέω αυτό. Εμείς δεν είμαστε συμπαθείς. Είμαστε συμπαθείς σε άλλους. Στου εργαζόμενους, στου ανθρώπους που τους πήρατε τα λεφτά από την τράπεζα και του λέγανε θα τα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ που χάνουν τα σπίτια τους με τον έμφυα. Φυσικά έχετε. Μα αλίμονο. Έχετε το δικαίωμα να λέτε τις απόψεις, αλλά οι απόψεις σας κοστίζουν όπως φαίνεται και σε εσάς. Όχι, διότι ο κόσμος τρομάζει και στη χώρα. Οι δηλώσεις σας κοστίζουν που δίνουν μία αίσθηση ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και καταστρέφεται το σύμπαν. Οι άλλοι αντιδρούν άλλο. Πραγματικά είναι κρίμα όμως τώρα που βγαίνουμε από τον οικονομικό χειμώνα να ερχόσαστε με τέτοιες θέσεις και να τα πηγαίνουμε όλα πίσω. Από πού φαίνεται ότι βγαίνουμε από τον οικονομικό χειμώνα. Εμείς βγαίνουμε από τον οικονομικό χειμώνα. Η Ελλάδα από τον οικονομικό χειμώνα. Η χώρα γύρισε από την ύφεση αυτά τα 100 σε ανάπτυξη. Δείτε τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Δείτε τους επιχειρηματίες του. Πάτε να τους διαλύσετε με την αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό. Θέλετε να πάμε σε έναν εμπόριο. Όχι, να πάμε στον τουρισμό που είπατε για το ΦΠΑ. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα υπάρξουν στην αστάθεια. Ο ίδιος που διαμαρτύρεται για το ΦΠΑ. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ να μας πει για το ΦΠΑ πρώτα και να αφήσει την αυτά. Αφήστε μας να το διευθύνουμε εμείς αυτό. Κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ. Κύριε Κοντονή, ο κύριος Προβόπουλος έχει γίνει ομιλητής, συνομιλητής του κυρίου Τσίπρα, διότι το 2010 Χρήστο. Τον χαρακτήριζε αρχιτέκτονα της καταστροφής. Λίγο πριν τις εκλογές του 2012, ο κύριος Προβόπουλος ήταν μαύρο πανί για σας, το ξέρετε, έτσι. Χθες, προφανώς, λόγω των δηλώσεων Στουρνάρα, αποφάσισε το κόμμα σας να συναντήσει τον κύριο Προβόπουλο. Ναι. Νομίζω ήταν μια συνάντηση εργασίας για να αναλυθούν στοιχεία της σημερινής κατάστασης. Δεν νομίζω ότι όσον αφορά τις ευθύνες του κυρίου Προβόπουλου έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπιστεί σε αυτά που είχε πει κατά το παρελθόν. Κυρίως, εγώ τώρα το εντοπίζω στα θέματα τα τραπεζικά, αλλά η γνώμη ενός κεντρικού τραπεζίτη, ο οποίος δεν έδειξε την ίδια συμπεριφορά που επιδεικνύει ο κύριος Τουρνάρας αυτή την περίοδο, και είναι σημαντικό. Αρχιτέκτονος καταστροφής κατά τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Προβόπουλος. Έχει για μας μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Θέλουμε να το ακούσουμε και να ξέρουμε τη γνώμη του. Ναι. Ο κύριος Τουρνάρας. Νομίζω ότι ο κύριος Τουρνάρας εξετράπη σε ατόπιμα με αυτό που έκανε. Θα ζητήσετε ζητάτε την παρέτησή του, θα ζητήσετε την παρέτησή του. Κοιτάξτε, ο κύριος Τουρνάρας είναι ο αρχιτέκτονας του έμφυα και όλης αυτής της πολιτικής, ο οποίος είχε υποσχεθεί, ένα λεπτό κύριο Τουρνάρα, ότι το Σεπτέμβρη του 2013 θα βγαίναμε στις αγορές. Αυτός είναι ο κύριος Τουρνάρας. Λοιπόν, αυτός ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος είχε αυτές τις δηλώσεις, αυτή την οικονομική πολιτική, οικοδόμησε το έκτρωμα του έμφυα, έρχεται σήμερα και κάνει υποδείξεις. Και μάλιστα όχι ως καθηγητής, όχι ως οικονομικός παράγοντας γενικός, αλλά ως πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας. Και πρημοδοτεί με τις δηλώσεις του αυτό το κλίμα, το οποίο είναι κλίμα εις βάρος ελληνικής οικονομίας. Θα επιστρέψουμε, κύριε Χατζηδάκη, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα λεπτό, αμέσως μετά το διαφημιστικό. Όμως, κύριε Κοντονή, πρέπει να ξεκαθαρίσετε κι εσείς, να τα λέει δημόσια ο κύριος Τουρνάρας ή να τα λέει πίσω από κλειστές πόρτες. Κοιτάξτε,
η δουλειά του κύριου Στουρναρά είναι να δίνει διεξόδους στην ελληνική οικονομία και να διαγράφει ένα θετικό κλίμα για την ελληνική οικονομία. Μα, οι δηλώσεις του αυτές είναι καταστροφικές. Όταν είναι αρνητικό το κλίμα, δεν πρέπει να το λέει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ της ειλικρίνειας εκ μέρους όλων των παράγοντων. Αυτό όμως δεν συνιστά. Πρέπει να γίνεται με πιο θεσμικό τρόπο, λέτε. Πρώτα απ' όλα με θεσμικό τρόπο και έχει θεσμική θέση ο κύριος Στουρναράς. Ναι. Το δεύτερο όμως και βασικότερο είναι ότι με αυτή του τη στάση εξοφλεί ένα γραμμάτιο το οποίο είχε υπογράψει η κυβέρνηση όταν διόρισε πρόεδρο της Τράπεζας Ελευθερίας. Δύο λεπτά πριν από τη μία, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Κοντονή. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Χατζηδάκη. Ναι. Τι θέλω να πω. Τον κύριο Κοντονή, ως εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ, τον πειράζουν οι δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα που επισημαίνει κινδύνους. Γιατί δεν στέκονται στις ίδιες τις δικές τους δηλώσεις ο πρόεδρος τους ο ίδιος, προς κατάπληξή μου, τις τελευταίες μέρες, υιοθετώντας ρητορική ακραίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε και είπε ότι θα βαράμε το ζουνά, τα ταούλια, ξέρω εγώ, και θα χορεύουν οι αγορές. Εμφανίζεται το κόμμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν να είναι ο Ποπάι και ο Ταρζάν μαζί. Θα αλλάξει όλο τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι κόμμα εξουσίας. Όχι, καθόλου. Ένα πολιτικό χαρακτηρισμό έκανα και έκανα. Ναι. Μίλησα για το κόμμα. Θα μπορούσα εγώ να μιλήσω για Χατζαβιάτη Μίλησα για το κόμμα. Μίλησα για το κόμμα. Προσέξτε. Δεν είστε πια ένα κόμμα του 3 ή 4%. Είστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλετε να γίνετε κυβέρνηση. Αυτό όμως που είπε είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι ότι επιτέλους η πολιτική, όχι η πολιτική με ομικρογιώτα, η πολιτική πρέπει να είναι μπροστά από αυτό που λέμε αγορές. Η πολιτική πρέπει να υπαγορεύει και την οικονομική πολιτική και όχι ορισμένοι δανειστές και οικονομικοί κύκλοι, κυρίαρχοι οικονομικοί κύκλοι στην Ευρώπη. Πάντως, θα είναι αυτοί που θα μας βάζουν να χορεύουμε όπου θέλουμε. Εγώ τον άκουσα με τα αυτιά μου. Είναι οι λαοί κυρίαρχοι και όχι οι οικονομικοί κύκλοι. Εσείς μπορείτε να κάνετε αυτή την ερμηνεία. Δεν είναι ερμηνεία. Ακόμα και με αυτή την ερμηνεία. Ακόμα και με αυτή την ερμηνεία δεν μπορούμε, ούτε εσείς μπορείτε, να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα συγκεκριμένη, η οικονομία σε όλο τον κόσμο, λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει να προσαρμοστείτε. Όχι, δεν τώρα, είναι εσείς έτσι. Εσείς πιστεύετε ότι με την εκλογή σας θα αλλάξει όλη η Ευρώπη και όλοι οι φίλοι. Όχι, δεν το αυτό το δεχόσαστε πράγμα. Τη λογική της την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας αλλά λέτε ότι θα μπείτε. Και θα μπει και στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. Λέτε ότι θα μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τσαλαπατήσετε τους κανόνες. Όλα αυτά εξηγούν. Γι' αυτό λέμε για διαπραγμάτευση. Κύριε Κοντονή, ας είμαστε ειλικρινείς. Όλα αυτά οι υπερβολές εξηγούν γιατί κλείνει δημοσκοπικά αυτό το τεντώνετε εσείς, κύριε Χατζηδάκη. Δεν καλά, το λέμε εμείς. Το τεντώνετε εσείς. Λέει ο πρόεδρος αυτή την κουβέντα και εσείς την παίρνετε. Εμείς. Μα καταρχήν τι δείχνουν όλα τα κανάλια. Τι δείχνουν όλα τα κανάλια. Εγώ δεν έκανα. Εγώ δεν έκανα. Πολύ σωστά το είπε. Δεν έκανα ερμηνεία. Δεν μπορούν πέντε τραπεζίτες στην Ευρώπη να καθορίζουν τις τιμές των λαών. Δεν γίνεται. Τι θα τους κάνετε. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Εγώ σας συνιστώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Ανήσυχε σήμερα. Εγώ είναι σας τα νεύρα τσιτωμένα σήμερα. Είναι η ώρας που πλησιάζει. Μια και υπάρχει και το πρόβλημα στη Ρωσία, εγώ συνιστώ το ΣΥΡΙΖΑ να στείλει μια αποστολή στελεχών του στη Ρωσία να συμβουλέψει και τον Πούτιν πώς θα ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει με τις αγορές. Τόσο δηλαδή εφευρετικό κόμμα που θα πάρει το Νόμπελ της οικονομίας. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πάει και στη Ρωσία. Ο Πούτιν δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό εμείς λέμε επαναδιαπραγμάτευση στα πλαίσια. Εδώ με τις αγορές θα μπορεί να βγάλει άκρη μια υπερδύναμη όπως η Ρωσία. Και θα βγάλετε εσείς. Και με αυτόν τον τρόπο θέλετε να γίνετε. Μα εδώ κύριε Χατζηδάκη, να πιστεύετε. Ένα λεπτό. Δεν είναι οι αγορές απέναντι στη Ρωσία. Είναι η Αμερική, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα κράτη του κόλπου. Είναι πάρα πολύ. Εγώ έχω την ευθύνη να προειδοποιήσω για όποια αξία έχουν αυτά που λέω σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε ως έθνος και τους κινδύνους που υπάρχουν από εσάς. Και όποιος θέλει το ακούει. Διοδοσία. Εδώ λέτε ότι η εκλογή είναι κίνδυνος. Από μόνοι. Δεν λέω κάτι. Να πω το εξής. Για να κλείσω. Σε πλειοδοσία με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπούμε. Εμείς λέμε, κύριοι, μέχρι εδώ μπορούμε. Αν ο κύριος Κοντονής, ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει το 8ο θαύμα του κόσμου στην Ελλάδα, ας το κάνει. Και να το δούμε. Πλειοδοσία, λέτε την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Κύριε Κοντονή, θέλω να σας ρωτήσω. Έχουμε συγκεκριμένη πολιτική στο μέτρο των δυνατοτήτων μας για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Λοιπόν,
Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Επειδή πήρα το ιδανικό σενάριο πριν για την Νέα Δημοκρατία, να εκλεγεί πρόεδρος δηλαδή και να πάμε παρακάτω, μου είπατε τι πρέπει να γίνει αν εκλεγεί πρόεδρος. Το ιδανικό σενάριο για εσάς είναι να μην εκλεγεί πρόεδρος, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, να βγει αυτοδύναμος στις εκλογές και στη συνέχεια να πάει για διαπραγμάτευση. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που κάνουν και από το εξωτερικό, νομίζω και το έχετε δει κι εσείς, είναι στο μεσοδιάστημα της διαπραγμάτευσης η συμφωνία που έχει η κυβέρνηση τώρα. Το μνημόνιο, η παράταση, πώς δεν πούμε, το μνημόνιο. Το μνημόνιο, το πρόγραμμα. Ισχύει το πρόγραμμα. Κοιτάξτε. Και ό,τι συμφωνείτε. Μας ρωτάνε και το θέτουν πολλοί και συνάδελφοί σας. Τι θα γίνει σε αυτό το διάστημα που αυτό η διαπραγμάτευση. Το διάστημα, ναι. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα διάστημα το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί εκ των ενόντων. Δεν μπορεί αυτό να είναι εκτός. Δηλαδή δεν μπορεί να τρέχει μία διαπραγμάτευση και να συνεχίζονται οι εκ όροι και οι προϋποθέσεις. Δηλαδή εκ των συμβαλλωμένων, με την Ελλάδα, τους δανειστές. Οι συμβαλλόμενοι περνάνε από τα κοινοβούλια τους τώρα, δίμηνη παράταση του προγράμματος. Τα πράγματα ναι, αυτό με τη δίμηνη πρέπει... παράταση είναι απολύτως συγκεκριμένα. Πρώτη Μαρτίου θα ρωτάω χωρίς πρόγραμμα. Σας ρωτάω απολύτως συγκεκριμένα. Γι' αυτό και εγώ σας απαντάω απολύτως συγκεκριμένα ότι αυτό το μεσοδιάστημα, το τι θα γίνει, θα πρέπει να ρυθμιστεί πάλι με μία συζήτηση η οποία θα γίνει. Δεν μπορεί αυτό να είναι εκτός δηλαδή πλαισίου διαπραγμάτευσης. Και αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή, τι σας πειράζει αυτή η τεχνική παράταση των 2 μηνών. Και κλείνουμε όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ειλικρινά με ξεπερνάει. 2 μήνες θα γίνει μια παράταση. Ας πούμε ότι γίνονται εκλογές και εκλεγόσαστε εσείς. Τι σας πειράζει να έχετε κάτι μέχρι να κάνετε την κανονική σχέση. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα ρυθμιστούν με απόλυτη σοβαρότητα και με ευθύνη. Διότι η αριστερά δεν έρχεται εδώ για να βάλει φωτιά στη χώρα. Έρχεται ως δύναμη ευθύνης που θα ενώσει τους Έλληνες, οι οποίοι σήμερα είναι κατακαιρματισμένοι. Ούτε την τεχνική παράταση δεν δέχονται. Δηλαδή, πώς θα γίνει και τον κύριο Χατζηδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι, λοιπόν, Μαρία Αναστασοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων.